Ούτε αυτός θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Δεμερτζής με θητεία στον ΠΑΟΚ και αυτός για τον κόμματο. Επίσης παλαιός με τα ασπρόμαυρα, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τη διετία 2001-2003. Αυτός ήταν που πέτυχε τον πρώτο μετάδοση στις 5 από την ΕΤ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τα προβλήματα των αλλαγών με τους ξένους παίκτες. Συνήθως αυτήν την εποχή είναι που ανεβαίνει. Και εκεί φαίνεται και η δουλειά του προπονητή, δηλαδή ότι σε βάθος χρόνου. Ο Σούλης Μαρκούπλος το έχει πετύχει εντυπωσιακά, ενώ ο κόμματος σκοράρει για 3. Ξανά προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους με 8-10. Το έχει πετύχει εντυπωσιακά και με το Μαρούσι. Η χρονιά που κινδύνευσε να. Με θητεία και στο εξωτερικό. Είναι ενώ ο κόμματος συνεχίζει το να πυροβολεί. Τρίτο τρίποντο είναι ο πρώτος σκόρερ. Να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγο, να πάρει μερικές ανάσεις. Πάμε στον Τάσο Σταβουλή. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μαρκάρισμα του Νέστορα Κόμματου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Καλαμπάκα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ του είπαν ότι... Ο Μαρτζής αναζητά το διάδρομο, ο Κόμματος και αυτό σε γρήγορη εκτέλεση, η απάντηση. Κόμματος 16 πόντους με 4 τρίποντα ως τώρα. Είμαστε ακόμη στο... Ο Κόμματος όμως το βιολί του. Με την εμπειρία του είδατε, δεν βιάστηκε να σουτάρει γρήγορα. Κόμματος για 3. Και αυτός το βιολί του. Στους 21 ο Νέστορας Κόμματος. 51-49 που δεν έχει αλλάξει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κόμματος με αντίπαλο τον Άλεξιτς. Πάει για το φάουλ. Βάζει μέχρι μέσα τον Σέρβο. Φωνάζει και για φάουλ ο Νέστορας Κόμματος. Αλλά στο ξεκίνημα της φάσης δεν θα ήταν goal foul. Άφηκε και έτσι έχει μείνει ήδη ένα πόντο πίσω ΠΑΟΚ. Που μπορεί να γίνουν και 3 τώρα, αν ο Νέστορας Κόμματος στοχίσει και στη δεύτερη βολή. Έχει περάσει ο Ντούβνιακ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που πιέζει, είναι εκρηκτικός, έχει... Εδώ με αρκετή δόση τύχης βέβαια, μπάλα αναπήδησε, ο Κόμματος όμως φτάνει τους 28. Όχι. Όχι. Μία στις δύο και ισοπαλία. Ακεψιμαΐδης στην οργάνωση. Κόμματος από τα 8 μέτρα δεν το τόλμησε, αλλά λίγο πιο μέσα θα έρθει για να πυροβολήσει. 32. Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Στους 32 πόντους ο Νέστορας Κόμματος ήταν υπέρ το δέον. Η κουβέντα με τους διαιτητές είναι για τη φάση νωρίτερα. Λαρισέη και οι δύο. Και όχι μόνο. Μπορεί ο Μέν να προχώρησε στο γυμναστικό και ο άλλος στην Ολύμπια, αλλά ξεκίνησαν και οι δύο από τον Περσέα την καριέρα τους ως μικρή. Και εσύ στους 35 πόντους ο Νέστορας Κόμματος. Δύο στις δύο. Ο Μαρούσι αναζητά όπως πάντα τον Κόμματο. Τον πιέζει ο Άλεξιτς, Νικολαίδης. Αλλαγή σε όλα κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο Κόμματος με την πρώτη σκέψη για 3. Γρήγορη, όχι για 2 ήταν. Πατούσε. 80 όλα. 38 και μπορεί να φτάσει τους 40 ο Νέστορας Κόμματος. Επίδοση γαλμένη από τα παλιά, έτσι. Ναι, αλλά 40ρες, το θέμα είναι ότι δεν θα, δεν θα έχει αντίκρισμα. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα θα ήθελε να έχει βάλει λιγότερους, αλλά να κερδίσει η ομάδα του. Η βέβαια, ιστορία... δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, έτσι. Βέβαια, ας μην προεξοφλούμε. Αλλά η ιστορία όλη τη σεζόν για τον Μαρούσι είναι αυτή. Πολύ καλές εμφανίσεις, ανταγωνιστικές, μέχρι το τέλος. 0 νίκες σε 15 παιχνίδια ως τώρα. Για... 40. Έχει 11 στις 14 βολές, 7 στα 14 τρίποντα, το χάλασε αυτό το ποσοστό με τα 4 τελευταία άστοχα, 4 στα 7 δίποντα. Ένα μάτς που έμοιαζε άνισο εξ αρχής, εξελίχθηκε σε συναρπαστικό ντέρμπι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το Μαρούσι όρθωσε ξανά αντίσταση, παλιό φιλικόματος και Τικούδης τα λένε. One man show από τον Νέστορα Κόμματο με 40 πόντους από τους 82 του Αμαρουσίου. Μέχρι το τέλος η ουραγή
με το ελιπέστατο αποψηλωμένο ρόστερ τους, έδωσαν τη μάχη για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πιο ψύχρεμος στο τέλος. Σωτήρη Νικολαίδη, το σχόλιο σου. Αξιέπαινη προσπάθεια από το Μαρούσι και συγχαρητήρια και στον coach και στα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ υποτίμησε το Μαρούσι, δεν μπήκε με την απαιτούμενη συγκέντρωση μέσα στο μάτς και έτσι είδαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, το οποίο βέβαια είχε νικητή τον ΠΑΟΚ γιατί ευτύχησε να έχει ένα πάρα πολύ καλό Ντούβνιακ, ο οποίος μπήκε και άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού με μεγάλη πίεση στην άμυνα και 10 εξαιρετικούς πόντους. Ειδικά εκείνο το τρίποντο. Έτσι ακριβώς.